Καλή χρονιά. Εν συνεχεία των όσων ακούστηκα προηγουμένως, θέλω να πω δύο λέξεις. Περικλής Σταυριανάκης. Θέλω να πω δύο λέξεις μόνο που αφορούν στον Γιώργο τον Κουρί. Ο Γιώργος ο Κουρίς είχε ξεσκιστεί να φωνάζει ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορώ να πληρώνω σε περισσότερους του ενός φορείς ασφαλιστικές φορές. Λοιπόν, πήγε στο ΙΚΑ, το οποίο τον υποχρέωνε να πληρώνει. Και κάποια στιγμή του απαντάει το ίδιο το ΙΚΑ. Ότι ξέρεις τι γίνεται, δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε. Ποιος ήταν αρμόδιος, ο παπάς της ενορίας. Ακριβώς. Που λέει το Σύνταγμα που ότι στην υπηρεσία η οποία της πάει κάτι και είναι αναρμόδια, πρέπει να το στείλει στην αρμόδια. Λοιπόν, τον καταταλαιπώρησαν τον άνθρωπο, έφαγε ό,τι έφαγε και τελικά σας λέω και τη συνέχεια. Αφού δικαιώθηκε από τα δικαστήρια τα χαμηλά, το διοικητικό εφετείο, πήγαν οι ασφαλιστικοί φορείς, του κάνανε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, για να ανατραπούν οι αποφάσεις οι οποίες τον δικαίωναν. Και βέβαια το Συμβούλιο Επικρατείας ήρθε τα φόπλακα και τους είπε με δύο αποφάσεις ότι κύριοι, αυτά που λέτε είναι μπούρδες, έχει δίκιο ο ανθρωπάκος αυτός και έτσι δικαιώθηκε ο Κουρίς για μένα πολλά. Και αμέσως πάει στο επόμενο θέμα. Εγώ δεν, αλήθεια, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μπορεί να υπάρχει άρθρο εφημερίδας κυβερνήσεως, αν θέλετε δείξτε το, εφημερίδα της κυβερνήσεως, Τεύχος πρώτο, άρθρο 31, που λέει ότι κάθε διάταξη νόμου καταργείται που μπορεί να έχει ψηφιστεί και αναφέρεται για τη συμμετοχή ή μη στην επαγγελματική οργάνωση εργαζομένου η οποία είναι υποχρεωτική και η οποία αναγκάζει τον κάποιον να πληρώνει διπλή εισφορά ασφαλιστική. Κάθε και ξέρετε πότε, ποιο είναι το ερώτημά μου. Μα όταν αυτό είναι ψηφισμένο από το 1982, από το 1982, Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρόεδρος Δημοκρατίας, ο δικαιοσύνης Ευστάθιος Αλεξανδρής, ο εργασίας Απόστολος Κακλαμάνης. Και μου λέτε τώρα εσύ, μου λες εσύ, ως μαχόμενος δικηγόρος που άσπρισαν τα μαλλιά σου μες στα δικαστήρια. Πώς γίνεται ρε παιδί μου τώρα και ακόμα να συζητάμε για ένα τέτοιο πράγμα που είχαμε νόμο εδώ. Και λέει εγώ δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν ράνω. Κοιτάξτε να δείτε. Η μεγάλη παθογένεια της διοίκησης είναι ότι δεν εφαρμόζει τους νόμους ή αν θέλετε δεν τους εφαρμόζει όπως πρέπει. Γι' αυτό ο Κουρίς έπαθε ό,τι έπαθε και εγώ το αναγνωρίζω ότι πάλεψε ηρωικά αυτή την ιστορία. Τους έχει στείλει εξώδικο τώρα και τους λέει κύριε με συγχωρείτε. Και άλλα θα κάνει. Και αγωγές και θα προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το ξέρω και αυτό. Και καλά Κυριάκος Τόμπρας. Γιατί ρε... Καλή χρονιά. Καλή λοιπόν, χρονιά, Κυριάκο. Κάμε σε καλά χρόνια πολλά και στο Γιάννη του Ντάσκα. Εσένα δεν σου φαίνονται αυτά παράδοξα. Ξέρεις γιατί στο λέω. Όταν χρονιάρες μέρες. Τα έχω ζήσει εγώ. Κοίταξε αυτά. Τώρα, χρονιάρες μέρες. Τα έχω βιώσει στο πετσί μου εγώ αυτά, να σου πω τώρα. Το βλέπεις. Είναι χειρότερα από αυτά που λέτε τα προχτές, πράγματα. Προχτές έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Μετά την απόφαση. Τα πράγματα είναι χειρότερα από αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Και αν αυτά τα κάνουν δηλαδή. Είναι χειρότερα. Στον απλό κόσμο. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Στον απλό κόσμο δηλαδή τι κάνουν αιρές. Άκου να σου πω Νίκο, τα πράγματα είναι χειρότερα από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Και στα λέω εγώ σαν ένας άνθρωπος που τα έχει βιώσει στο πετσί του. Είμαι παθών. Γι' αυτό και μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί στο Γιώργο τον Κουρί. Γιατί δεν τη δώσαμε όλη τη διάσταση του θέματος. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο ο Γιώργος ο Κουρίς, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες που βιώσαν αυτή την αυθαιρεσία και του ΙΚΑ αλλά και της εφορίας, για να επανέλθω σε 95 δις που λέγαμε πριν, δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι πας στα δικαστήρια και ζητάει το ΙΚΑ λεφτά. Έρχεται και σου δεσμεύει στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σου κάνει κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Σε βάζουν στον τηρεσία. Σου κάνουν πληστηριασμούς. Σε βάζουν να εκποιήσεις όλη σου την περιουσία. Δεν μπορείς να πάρεις ασφαλιστική ενημερότητα με αποτέλεσμα να μην μπορείς να δουλέψεις. Να είσαι αναγκασμένος να χρεοκοπήσεις. Και όταν έρχεται η δύσκολη ώρα με τα ποινικά δικαστήρια πλέον, γιατί εκεί είναι το θέμα, δεν έχεις λεφτά ούτε να πληρώσεις ένα δικηγόρο να σε υπερασπιστεί στα δικαστήρια και καταλήγεις στη φυλακή. Εγώ καλώ αγαπητέ μου Νίκο Νικολόπουλε, όσους θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και καλώ πρώτο τον Γιώργο τον Κουρί που είναι παθών να γίνει μπροστάρι σε αυτή την ιστορία. Να στηθούν τα κανάλια, το εδώ το Κόντρα Channel, έξω από το κτίριο 5 και το κτίριο 7 στην Ευελπίδων. Εκεί που δικάζονται καθημερινά άνθρωποι για ασφαλιστικές φορές, για φορολογικά.
να δείτε πόσα ναυάγια της ζωής είναι εκεί πέρα μαζεμένοι άνθρωποι που υποφέρουν και που δυστυχούν και που καταλήγουν στη φυλακή γιατί καταδικάζονται ερήμην επειδή δεν έχουν χρήματα να βάλουν ένα δικηγόρο να τους υπερασπιστεί. Ο Γιώργος ο Κουρής τα κατάφερε και μπράβο του που τα κατάφερε γιατί είχε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει ένα δικαστικό αγώνα. Το 90% όμως των Ελλήνων σήμερα δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Ωραία, μέτρας και πόσα περνάει. Μέτρας πόσα χρόνια μιλάμε. Πάρα πολλά. Και επειδή ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα να πάει στα δικαστήρια, περνάει η αυθαιρεσία του δημοσίου, περνάει η αυθαιρεσία των ασφαλιστικών ταμείων. Περίμενε λίγο, Περικλή, να πω και κάτι για αυτό που λέγαμε πριν. Από τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει το δημόσιο ότι χρωστάνε οι πολίτες, τα 35 από αυτά τα 95 δισεκατομμύρια είναι πρόστιμα. Και άλλα 20 δισεκατομμύρια. Τα 35 πρόστιμα και 20 προς αυξήσεις. Τα μισά λεφτά. Και άκου τώρα μια καινούργια φάμπρικα, Νίκο, και σε καλό να το κάνεις θέμα στη Βουλή. Περάσανε νόμο πριν από 2 χρόνια που επαναβεβαιώνουν τις οφειλές. Το ξέρετε αυτόν τον κόλπο. Ναι. Οφειλές του παρελθόντος επαναβεβαιώνονται. Και όταν επαναβεβαιώνονται, τι κάνουνε. Τις ξαναγράφουν στα έσοδα και παρουσιάζουν εξαίρεση πλεονάσματα. Πρέπει να παρουσιάσουν και τους άλλους 2 καλεσμένους. Και ξαναστέλνουν πολίτες κατηγορούμενους στα ποινικά δικαστήρια, Κυριακό. Ενώ αυτό απαγορεύεται. Και ξαναστέλνουν πολίτες κατηγορούμενους στα ποινικά δικαστήρια. Κυριακό. Ξέρεις να πει να έχεις ήδη καταδικαστεί και να ξαναπηγαίνεις κατηγορούμενος για το ίδιο πράγμα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται. Σε κλεισμένες φορολογικές υποθέσεις. Σε όλες. Ένα λεπτό. Μας καταγγέλουν, το είπα και χθες στην εκπομπή, ότι πάνε τώρα και τις ξανανοίγουν. Με αυτό σου λέω. Αφού επαναβεβαιώνουν τις οφειλές, υπάρχει μια κλειστή φορολογική υπόθεση. Ο πολίτης έχει καταδικαστεί και όλα στα ποινικά δικαστήρια. Επαναβεβαιώνουν την οφειλή, κάνουν καινούργια ποινική δίωξη και σε ξαναστέλνουν κατηγορούμενο. Για κάτι που έχει ήδη καταδικαστεί και απαγορεύεται να ξαναπάς κατηγορούμενος. Πρώτα από τον Περικλήδο, τον Περικλήδο Σταυριανάκη, που είναι εξαίρετος ποινικολόγος, να σου πει αν αυτό το πράγμα είναι λογικό ή όχι. Να δώσουμε και μια είδηση επ' αυτού. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αφορά χιλιάδες πολίτες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προχτές ξέδωσε μία απόφαση που είναι πολύ σημαντική. Το λέω. Εκείνο που έκανε η διοίκηση και διεπίστωνε μία παράβαση και δέσμευε λογαριασμούς, κατασχέσεις κτλ. Δεν θα έχει πλέον, λέει, το δικαίωμα να το κάνει αν δεν εκδοθεί απόφαση. Είναι πρόσφατη η απόφαση. Προχθεσινή. Καλά το να κάνουμε και το λέμε να το μάθει ο κόσμος. Και ο νομικός κόσμος, αλλά και ο απλός κόσμος. Περικλή Σταυριανάκη, και άνθρωποι που ξαναπηγαίνουν δεύτερη φορά κατηγορούμενοι για το ίδιο αδίκημα. Αυτό είναι λογικό, είναι νόμιμο. Είναι παράνομο και απαγορεύεται από το πηγαίνουν όμως, τους πηγαίνουν και τους καθίζουν κατηγορούμενους και τους καταδικάζουν. Γιατί δεν έχουν χρήματα να στείλουν ένα δικηγόρο στο δικαστήριο να τους υπερασπιστεί. Είναι ντροπή. Και κάντε τον Νίκο Νικολόπουλε θέμα στη Βουλή. Κάντε τον Κοντονίσον, Υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα να γίνεται. Κύριε Τόμπρα, μιας και το λέτε δεύτερη και τρίτη φορά. Να το γράψω. Δεν θα αργηθώ να το κάνω. Βοηθήστε λοιπόν. Όπως πάλι θα γράψω. Δεν αργήθηκα γιατί δεν έχω, θεωρώ, το δικαίωμα να αργηθώ σε οποιονδήποτε από εσάς. Ό,τι στείλει. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετώ όταν το πηγαίνω στη Βουλή, όταν πηγαίνω ένα υπόμνημα, μια αναφορά. Το αναδεικνύει. Ανεξαρτήτως και τι κόμματος είναι, ας πούμε, υπάρχουν οργανώσεις που είναι σχεδόν ταυτισμένες με ένα κόμμα. Είτε της αριστεράς, είτε συνδικά του οικοδόμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει. Και ας έχει μέσα και ορολογία κουκουέ, πάμε. Είμαι υποχρεωμένος. Έτσι άλλωστε, έκανα, κύριε Πρωτοσάλτε. Έτσι έκανα και με τον κύριο Σόρα, κύριε Πρωτοσάλτε και κύριε Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Στέφανε Τσίπα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και καλά μυαλά. Έχετε δει το τελευταίο με τον κύριο Σόρα? Ναι, το έχω δει. Όπου, το παρακολουθώ. Όπου κανένας, βρέστε μου, μπείτε στα πρακτικά της Βουλής, να μου βρείτε έναν υπουργό που είπε, ρε παιδί μου, έχει ξεσπάσει άλλος. Χρόνια τώρα. Εγώ ο υπουργός στην πρωτοβουλία παίρνω, τι απαντώ, τι βγαίνω να πω ξεκάθαρα. Αυτό έκανα, αγαπητέ μου Στέφανε, και το λέω με αφορμή αυτό που είπε ο Κυριάκος. Ναι, εγώ θα κάνω πήγα ένα σχόλιο, και είπα, εδώ είναι, παρακαλώ πολύ αν θέλετε να το δείξετε, και θέλω και ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Τσίπα, γιατί συμμετέχετε σε κινήματα. Εδώ λοιπόν προς τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, Αθήνα 21 Φεβρουαρίου του 2013. Κύριον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, πρόεδρο της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, έλαβα γνώση για την εξώδικη δήλωση πρόσκληση διαμαρτυρία του ΣΟΡΑ κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών και όπως είχα καθήκον την έβαρα στη Βουλή. Με την τάδε αναφορά ζητώντας απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Δυστυχώς πήρα απάντηση μόνο από τον επικρατεία Σταμάτη, τον κύριο Δημήτρη, που όπως και εσείς θα διαβάσετε μου γράφει ότι έστειλε την αναφορά μου στο Γιάννη Στουρνάρα και τις απαντήσεις του οποίου θα μου κοινοποιήσει. Τις περιμένουμε ακόμα. Έκτοτε πέρασαν καμιά απάντηση. Και του λέω λοιπόν, του αναφέρω τον κανονισμό της Βουλής για να μην σας κουράζω, ότι όφυλαν να έχουν απαντήσει, όχι σε μένα, σε εσάς όλοι, για να μην έχουμε σήμερα αυτά. Και κλείνοντας, σας παρακαλώ πολύ για τον κύριο Πρωτοσάλτε και για όσους μπορεί να είδατε επιμέρες την επιχείρηση δολοφονίας που θέλει να μου κάνει και αυτός από εκεί, από το Sky, γιατί τους ενοχλεί, γιατί το κεφωμέ πέψαξε τον κύριο Αλαφούζο μετά πάλι από ελέγχους δικούς μας. Λέω λοιπόν ότι πρόσφατα πληροφορήθηκα την υποβολή μήνυσης που έβαλε ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών του κυρίου Σόρα εις βάρος μου και του συνόλου των βουλευτών. Αυτή είναι η σχέση μας, κύριε Πρωτοσάλτε και κύριε Μπάμπη, που μιλήσατε για τους πατρινούς και για τον κύριο Χατζή. Απορώ γιατί ο κύριος Χατζής δεν σας πήρε. Τον πήρα τηλέφωνο να βγάλω, δεν με έβγαλε στην εκπομπή. Ποιος? Ο κύριος Πρωτοσάλτε και ο κύριος Μπάμπης. Σιγά να μην σε βγάλει. Και λέω λοιπόν, δηλώνω πως συνενώ στην άρση της βουλευτικής μου ασυλίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εκδίκαση της υπόθεσης και να ξεκαθαρίσει άπαξ διαπαντός μια πολύκροτη υπόθεση που έχει απασχολήσει πολλές φορές την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Ο δηλών Νίκος Νικολόπουλος, ανεξάρτητος βουλευτής. Και έχω τα συνημένα. Λοιπόν, κύριε Τσίπα, τι γίνεται με την ιστορία του κύριου Σόρα? Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής, ότι εάν ο κύριος Σόρας δεν είχε 600 δις, αλλά γύρω στα 5 δις, θα πήγαινε να αγόραζε όλο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τώρα, τι μας λέτε? Τι θα του κάνουμε το σύμβουλο των επιχειρήσεων? Όχι, δεν του κάνουμε το σύμβουλο. Σας ρωτώ τι γίνεται απλώς με τον κύριο Σόρα. Τι είμαστε θέλω μπροστά... να πω ότι δεν ευσταθούν αυτά που λέει. Μάλιστα. Αυτά είναι. Αλλά επειδή έχουμε ένα κράτος μπάχαλο, επειδή έχουμε ένα κράτος που ακόμη και ο Υπουργός των Οικονομικών μας λέει στο Σόιμπλε και στους άλλους, κοιτάξτε να δείτε, εγώ τα λεφτά μου δεν τα εμπιστεύω να τα βάλω σε ελληνικές τράπεζες, εγώ τα έχω στο εξωτερικό. Αλλά αν εσείς είσαστε κορόιδα και θέλετε, και ο Σόιμπλε και ο Ντάισενμπλουμ και η Λαγκάρ κλπ, αν θέλετε εσείς, στείλτε τα λεφτά εκεί πέρα, έτσι, και ξέρουμε εμείς θα τα κάνουμε. Εφοριακή, δικαστική, το ένα το άλλο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι το σχόλιο μου για το Σόρα. Είναι κρίμα που ολόκληρη η ελληνική πολιτεία, δικαιοσύνη και λοιπά, Υπουργείο Οικονομικών, δεν κοιτάνε να το λύσουν αυτό το θέμα. Έτσι. Που μας εκθέτει διεθνώς. Διεθνώς. Κύριε Ψωμιάδη, εκτός από ότι καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια εκτός πολλά στο Γιάννη, στους Γιάννηδες όλους, ανεξαρτήτως. Και στον Στουρνάρα, δηλαδή. Στον Στουρνάρα, πώς εννοείται. Εκτός από το ότι μας εκθέτει ασφαλώς διεθνώς, που είπε ο Στέφανος. Αλλά εδώ υπάρχουν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες, που έχει υποχρέωση, θεωρώ, το Μαξίμου, η κυβέρνηση, οι υπουργοί. Και τότε, γιατί όπως βλέπετε και αυτή η ερώτηση είναι από το 2013 προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, ναι. Και λέει, ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά συνολικά το θέμα των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής? Ποια είναι η αλήθεια γύρω από αυτή κτλ. Κτλ. Και βεβαίως, αφού δεν απαντούν οι υπουργοί, οι πολίτες πέφτουν θύματα. Το λέω μου γιατί ακούσατε σήμερα. Ίσως αμέσως, εσύ έχεις το λόγο, αδελφέ μου, αλλά ακούσατε ίσως κάποιοι να λέει ότι τον έμπαζα και τον έβγαζα στη Βουλή. Και όταν πήρα τηλέφωνο για να βγω να απαντήσω ότι λες ψέματα, κύριε Πρωτοσάλτε, ξέρετε τι είπε? Σχηματικός το είπα. Το ο με ωμέγα. Γιατί πρώτη φορά είναι. Σχηματικός. Πρώτη εσείς φορά ξέρετε είναι. Σχηματικός να λέει ότι ο Νικολόπουλος τον έμπαζε και τον έβγαζε στη Βουλή. Ξέρετε να υπάρχει σχηματικός, να υπάρχει σχήμα λόγου τέτοιο? Νίκο, να κύριε Ψωμιάδη. Ναι, Γιάννη. Να πει ο Σκουρ μετά τον Κώστα, ήθελα το λόγο σε αυτό. Λοιπόν, εμένα μου κάνει βάθος μεγάλο. Τεράστιο. Του 2013, όταν γινόταν αυτά. Μετά τον Κώστα, θα ήθελα το μου λόγο. Μου κάνει εντύπωση γιατί εντυπωσιάζεστε από όλες αυτές τις υποθέσεις. Ξεκινώντας από την υπόθεση Κουρί και φτάνοντας μέχρι την υπόθεση Σόρα.
Δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε αυτό το κράτος. Και δεν είναι, αυτό το κράτος δεν βγήκε από παρθενογένεση. Κάποιος το δημιούργησε. Και κάποιους εξυπηρετούσε να υπάρχει αυτό το κράτος με αυτές τις αδυναμίες και με αυτές τις γραφειοκρατίες και με αυτές τις... Γιατί μόνο έτσι γεννιέται και γιγαντώνεται η διαπλοκή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είτε από ανθρώπους που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό και να τον φέρουν να βγάζουν μεροκάματο στην ουσία, έτσι. Είτε από τους υγιείς επιχειρηματίες οι οποίοι προσπαθούν καθημερινά να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που υπάρχουν και βεβαίως τους βάζουμε και τρικλοποδιές και τους φτάνουμε στα σημείο όπως το περιέγραψε πολύ ωραία ο Κυριάκος Οτόμπρας. Λοιπόν, όλο αυτό το κράτος έχει γεννηθεί και έχει δημιουργηθεί, έχει οικοδομηθεί ακριβώς για να μπορέσουν οι διάφοροι διαπλεκόμενοι, τους ξέρουμε όλοι με ονόματα και με διευθύνσεις. Τελευταία έχουν και κάποια παρεδώσε με τη δικαιοσύνη για τα παλιά ποθενέσχες τους. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Η διαπλοκή δεν δημιουργήθηκε επειδή στο ποθενέσχες ξεχάσαμε να βάλουμε 1 εκατομμύριο ευρώ, για παράδειγμα. Η διαπλοκή δημιουργήθηκε με άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, να το ξεκαθαρίσω. Αν ο κύριος Κουρής τα έχει καλά με την εκάστοτε εξουσία, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, σας πληροφορώ. Θα είχαν παραγραφεί όλες οι υποθέσεις. Ακριβώς. Και θα είχε πάρει και δάνεια και θα είχε φτάσει στα 250 εκατομμύρια ευρώ που είναι τα δάνεια του ΔΟΦ και λοιπά. Αν πίνακα, αν μπορείτε, δείξτε αυτό τον πίνακα. Εδώ λοιπόν είναι ο πίνακας όπου οι Γερμανοί έχουν αποτυπώσει το ρόλο που έπαιξε ο καθένας στο σκάνδαλο Siemens. Εδώ στα κυτρινισμένα είναι ο εφοριακός της Ελλάδος που έπαιζε το ρόλο τότε στη Siemens και είναι αυτός που τον στείλανε να ελέγξει τότε τον Κουρή διότι δεν συνεμορφώθη προς τα υποδείξεις. Είσαι επίρρωση, είσαι επιβεβαίωση αυτόν που είπε τώρα. Αφού δεν είναι. Ναι, με συγχωρείτε, εντυπωσιάζεστε τώρα από τα σκάνδαλα. Ήτανε κανονική καμόρα, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι καμόρα. Είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία λειτουργεί προς το συμφέρον 10, 20, 30 οικογενειών όλα αυτά τα χρόνια, στις οποίες μοιράζει δάνεια. Ακούς, Νίκο Νικολόπουλε, ο άλλος είχε 100 εκατομμύρια ευρώ βεβαιωμένα στην εφορία από το 8 και καθότανε. Και από το 8 μέχρι σήμερα, με 100 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έπαιρνε δάνεια. Πώς έπαιρνε αυτός ο μάγκας δάνεια με 100 εκατομμύρια ευρώ βεβαιωμένα στην εφορία και άλλοι που χρωστάνε 10 χιλιάρικα δεν παίρνανε. Αυτό είναι το κράτος. Εδώ 500 ευρώ να χρωστάς τώρα που είναι πάση κατάσχεση. Καμόρα. Η καμόρα είναι και αυτή η κυβέρνηση, αν θέλει πραγματικά να μην έχει την τύχη από τις προηγούμενες, πρέπει να τολμήσει αυτή την καμόρα να τη χτυπήσει, όπως έγινε και στην Ιταλία, να το κάνουν. Γιατί είναι ντροπή πραγματικά να συνεχίσουμε να βιώνουμε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να πω και ονόματα και περιστατικά γεγονότα. Πάει να δικαστεί υπόθεση Μαντούβαλου, παραδικαστικού κυκλώματος, Καλούση κλπ. Που απασχόλησε πολύ. Ο Καλούσης είναι που ήταν δικαστικός. Ο δικαστής. Πάει να δικαστεί τώρα. Με τις Δήμητρες. Στην έδρα είναι μία δικαστήνα, προεδρεύει, η οποία έχει όνομα και η οποία βλέπει στο ακροατήριο συνήγορο δικαστή κατηγορουμένου, κατηγορείται και δικαστής. Και συνήγορος του δικαστή είναι ο πρώην σύζυγός της, της δικαστήνας. Η οποία δικαστήνα λέει να φύγω εγώ από την υπόθεση να κρίνετε εσείς οι άλλοι. Δεν λέει όμως μέσα στην αίτηση που κάνει ότι έχει αποκτήσει παιδί με αυτόν τον συνήγορο. Λέει ότι ήμασταν κάποτε σύζυγοι. Το ότι έχουμε παιδί. Και ότι σήμερα έχουμε. Άρα είτε έχουμε κοινό λογαριασμό. Μπράβο, είτε άριστες σχέσεις έχουμε λόγω του παιδιού μας, είτε κακές λόγω του παιδιού μας, εγώ ξέρω τι συμβαίνει, είτε κακές λόγω του παιδιού μας, δεν το λέει αυτό και κάθεται και δικάζει πάνω. Όποια απόφαση και να βγει υπέρ ή κατά του δικαστή, θα είναι απόφαση που θα έχει. Αντικειμενική. Αντικειμενική. Όλοι θα λέμε, αν είναι υπέρ, θα λέμε, με τον συνάδελφό του, με τον άντρα της από κάτω κλπ. Αν είναι κατά, θα λέμε, εκδικήθηκε τον άντρα της. Και κάθονται και δικάζουν. Γιατί το λέω αυτό. Πάμε στο 2013 με το Σόρα. Ο Σόρας πήγε 12, στο δικαστήριο 12, το 2013. Το 12 ξεκίνησε. Το 12, ναι. Πάει στο 2013. Λοιπόν, βγαίνει μια απόφαση του Μελλοντολογίου Πρωτοδικείου Αθηνών που λέει μέσα ρητά ότι αυτό το άτομο, ο Σόρας, αυτός που δεν του εμπιστεύεται κανείς ούτε ένα ευρώ να το πάει από εδώ έξω στο δρόμο, αυτό το άτομο, λέει, είναι διαχειριστής 600 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το λέει η απόφαση του 2013.
Ποιος την προκάλεσε αυτή την απόφαση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Α, μπράβο, πες το. Ποιος κυβερνούσε τότε, η Νέα Δημοκρατία, και ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν υπουργός. Τώρα θα με κάνεις να υπερασπιστώ όμως τον Άδωνη. Τι έκανε ο Άδωνης, γιατί τώρα το λες. Ένα λεπτό. Γιατί έχει δίκιο, τι έτσι έκανε ο Άδωνης, αφού δικαιώθηκε ο Σόρας από το δικαστήριο σε βάρος του Άδωνη. Τι έκανε ο Άδωνης για να κυνηγήσει την δικαστική αυτή απόφαση που την έβγαλε υπαρκτό πρόσωπο δικαστήνα. Τίποτα. Έρχεται 3 χρόνια ο Σόρας, του λέμε γιατί έμεινε η ιστορία αυτή στον αέρα και πάνε τώρα στον Αριοπάγο και λένε να ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Πού τα είδε τα 600 εκατομμύρια που είναι δικαστήνα. Μισό λεπτό. Μόνο να ψηλάψουν. Πού τα είδε τα 600 εκατομμύρια που είναι στα βιώσια της δικαστήνας αυτής. Δικάζουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και οι αποφάσεις που βγαίνουν πρέπει να είναι αποφάσεις που να στηρίζονται στον νόμο. Η υπόθεση του Σόρα έχει βάθος τεράστιο και επί Νέας Δημοκρατίας βγάλανε μια απόφαση που δικαίωνε το Σόρα και τον άφησαν και δεν το κατάλαβα. Τι σχέση έχει η Δημοκρατία, Γιάννη? Τι έκανε, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Τι έκανε, λέει. Ο αντιπρόεδρος της βγάζει απόφαση σε βάρος του ο Σόρας. Να μην βάζουμε τα κόμματα. Ταμπέλες να μην βάζει. Και δεν κάνει μια έφεση. Ταμπέλες δεν θα βάζει. Να φέρουν τα 600 εκατομμύρια, τα 600 δις λοιπόν. Λοιπόν. Αν τα έχει ο Σόρας, να φέρουν τα 600 εκατομμύρια. Δεν τρέπονται λιγάκι. Αν έχει ο Σόρας, δεν τρέπονται λιγάκι. Ένα λεπτό, Κυριάκο, να μα πει για το βάθος. Θα σου πω τώρα το ίδιο πράγμα. Μισό λεπτό. Το ίδιο πράγμα με το Σόρα γίνεται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Μην αλλάζουμε. Και εκεί μέσα υπάρχουν παρόμοια θέματα. Μην τα αλλάζουμε. Κάνει 5 χρόνια ανοιχτό. Για να μην βγουν οι μίζες σε πολιτικούς και δημοσιογράφους. Ένα λεπτό, αν και στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα, δηλαδή να το διαλύσουμε. Ένα λεπτό. Θα πάμε στο διάλειμμα. Εγώ θέλω να πω τη γνώμη μου, παρότι βγήκε στον πρωτοσάλτε ο Γεωργιάδης και του λέει έτσι δεν είναι κύριε Γεωργιάδη, του λέει ο Νικολόπουλος δεν έφερνε τόσο ώρα. Λέει δεν το ξέρω, αλλά νομίζω είχε παρτίδες. Νίκο, ο Γεωργιάδης ευθύνεται για αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση έχει υπογραφεί Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι γιατί δεν άσκησε. Όχι γιατί δεν άσκησε τα 11 μέσα που είπε ο Γιάννης. Όχι γιατί δεν άσκησε. Γιατί χρησιμοποιήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης για να βγει αυτή η απόφαση. Έτσι. Γιατί όταν κάνεις μία μήνυση, είσαι μηνυτής. Και δεν πας στο δικαστήριο μάρτυρας, δεν στέλνεις δικηγόρο, ο άλλος ελείψει μάρτυρα κατηγορίας, δικαιώνεται. Πρέπει να πάμε σε αυτή η απόφαση λοιπόν έχει υπογραφεί Άδωνη Γεωργιάδη και ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για το σκάνδαλο αυτό με το Σόρα είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που με τη συμπεριφορά του που έδωσε τη δυνατότητα να δικαιωθεί και να κουνάει μια δικαστική απόφαση. Να κάνω διάλειμμα, αλλά... Εγώ θέλω να πω ότι καλώς έκανε και πήγε ο Γεωργιάδης. Πού πήγε? Δεν πήγε. Μπορώ να πω, σε παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό έπρεπε να έχουμε κάνει διάλειμμα. Καλώς έκανε και πήγε το θέμα στη δικαιοσύνη. Έκανε μια αναφορά. Καλώς. Όμως. Όχι. Άκουσα μηνυτήρια αναφορά. Από τον πρωτοσάλτη άκουσα. Μήνυση, ό,τι να είναι. Δεν μπορεί όμως. Αφού την έκανες, εμείς ματώνουμε σε όσα έχουμε κάνει. Πάμε, καταθέτουμε, βάζουμε μάρτυρες, ξενυχτάμε. Μας κάνουν αγωγές. Δεν μπορεί. Την μέρα της δίκης ήταν ο Σόρας και δύο μάρτυρες. Και κανένας απέναντι. Έτσι είναι. Δεν είχε μάρτυρα κανένα. Ένα λεπτό. Να καταλάβει ο κόσμος. Το ξέρεις εσύ. Άρα λοιπόν δεν είναι γιατί πήγε. Πήγες. Πήγαινε λοιπόν στο δικαστήριο κύριε Γεωργιάδη και να πεις κυρία δικαστήνα εδώ έχουμε απάτη. Εδώ έχουμε εκείνο. Εκείνο και το άλλο. Αλλιώς γιατί την έκανες. Δεν την πήρες είδηση. Την έκανες στον κούτυπο. Την έκανε στην πλάκα. Εγώ δεν θα κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά αυτή είναι η δικιά μου η θέση. Όχι ότι είναι η σωστή. Και ήθελα να την πω γιατί ακούστηκε. Και όχι για να του ανταποδώσω αυτή την κατηνιά στο Sky το πρωί. Αχ, κάποιες σχέσεις θα έχουνε. Και όσο για εσάς κύριε Μπάμπη, για τους πατρινούς και τις πατρινές θα τα πούμε στην Ευελπίδων.